Βρισκόμαστε λοιπόν στη Βάρη, έξω ακριβώς από το γήπεδο στο οποίο πραγματοποιούσε προπονήσεις ο 39χρονος πυγμάχος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί και τώρα? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει από χθες, ο 39χρονος είχε φτάσει εδώ γύρω στις 9 παρατέταρτο. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει την προπόνησή του. Βγήκε λοιπόν από το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και πήγε στη μεριά του συνοδηγού, όπου εκεί ήθελε να πάρει προσωπικά του αντικείμενα. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν από τη μεριά τους σε ένα τζιπ, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι. Και κατεβάσουν το τζάμι. Ξεκινούν να πυροβολούν. Με καλάσνικοβ. Να έχουν καταρρυπάς για την ακρίβεια. Με καλάσνικοβ κατά του πρώην πυγμάχου. Και το αποτέλεσμα ήταν να πέσει νεκρός. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, έριξαν τουλάχιστον 10 πυροβολισμούς. Και αυτό προκύπτει από τους κάλικες που βρήκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά την δολοφονία. Όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος έχασε ακαριαία την ζωή του. Έχει ξεκινήσει έρευνα των αρχών. Πρέπει να σας πω ότι εδώ η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, παρότι από κάτω ακριβώς είναι η κεντρική λεωφόρος της Βάρης, είναι ένα απόμερο σημείο, είναι ελάχιστα τα σπίτια τα οποία βρίσκονται και μάλιστα είχε προκαλέσει και εντύπωση για ποιο λόγο το 39χρονο θύμα είχε επιλέξει το συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο είναι απόμερο για να έρθει να κάνει τις προπονήσεις του. Γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από την Ελλάς και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ο 39χρονος φαίνεται να φοβόταν. Και δεν φοβόταν μόνο για τους ανοιχτούς λογαριασμούς που είχε εδώ στην Αθήνα, αλλά και για εκείνους στην Αχαΐα. Τον είχαμε ακούσει πάρα πολλές φορές να απασχολεί τις αρχές. Είχε βρεθεί στο εδόλιο επίσης αρκετές φορές. Πρώτη φορά που είχε εμπλακεί με τις δικαστικές αρχές, έπρεπε να ήταν κατηγορούμενος με λίγα λόγια, ήταν το 2008, που το όνομά του ήταν στην λίστα συμμορίας, η οποία εξιχνιάστηκε βέβαια και που είχε σπείρει τον φόβο και τον τρόμο. Δεχόταν σε προστασία μαγαζιών αυτή η σπήρα, όμως δεν είχε καταδικαστεί γι' αυτό. Δεν είχε καταδικαστεί. Όχι, όχι, δεν είχε. Δεν είχε καταδικαστεί. Μάλιστα. Βασικά να ξέρετε ότι σε όλες τις δικαστικές διαμάχες οι οποίες είχαν ανοίξει εναντίον του, σε όλες είχε αθωωθεί. Μάλιστα. Ακόμα, σύμφωνα καλά με έκθεση και το λες που προκύπτει... αυτό. Πρέπει να πούμε βεβαίως σε αυτό το σημείο, ναι. Επειδή πάνω σε αυτά που λες, ότι το όνομά του βρίσκεται και στη λίστα των 500 και στη ατόμων, λίστα με τους 500 που παρέλασε λίστα... ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον Άριο Πάγο. Στη λίστα Χρυσοχοΐδη ακριβώς, ο οποίος χθες είπε ουσιαστικά ότι ξεκινά ένας πόλεμος με την μαφία πλέον. Καλά. Η ελληνική αστυνομία θα βρεθεί σε πόλεμο με την μαφία, γιατί ναι, τα περιστατικά πλέον είναι σχεδόν καθημερινά. Είναι πάρα πολλά. Βεβαίως. Είναι δεκάδες από το 2017, οπότε και πρωτοξεκίνησαν το και λέω πάλι. Μόνο ελευθερία. Λέω ότι δεν είχε καταδικαστεί το 39χρονο θύμα, γιατί είναι ένα πράγμα το αν είχε αναφερθεί το όνομά του σε διάφορες δικογραφίες. Και άλλο πράγμα, αν αποδείχθηκε και καταδικάστηκε ο άνθρωπος για υποθέσεις που αφορούσαν στον κόσμο της νύχτας, σε προστασίες, νταμπατζιλίκια, ξυλοδαρμούς, εκτελέσεις κτλ. Δεν είχε τέτοια καταδίκη. Σαφώς. Ο άνθρωπος αυτός. Όχι, δεν είχε καταδικαστεί για κάτι τέτοιο. Υπήρχαν μόνο κατηγορίες. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι και το 2015 πάλι υπήρχαν κατηγορίες σε βάρος του 39χρονου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά και για περίθαλψη εγκληματία. Υπόθαλψη, ναι, ναι, για την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Ναι. Εγκληματία. Ναι, το υπόθελψη, είπαμε, το ναι, διόρθωσα. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι οι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν ναι, την υπόθεση, προσπαθούν να δουν κυρίως την περιοχή της Αχαΐας, ναι, ποιος είναι αυτός, γιατί έχουν πολύ έντονες ενδείξεις ότι εκεί ακριβώς βρίσκεται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή λοιπόν, για την δολοφονία του 39χρονου. Μάλιστα. Να σας πω πάντως κάτι τελευταίο, ότι τον τελευταίο μήνα έχουμε 4 εκτελέσεις συμβολέων θανάτου. Το πρώτο ήταν 7 Μαΐου με τον γνωστό δικηγόρο στη Ζάκυνθο, το δεύτερο στην μεταμόρφωση στις 16 σωστά, Μαΐου, όπου θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι εκτέλεσαν έξω από καντίνα τον πυγμάχο, τον πρώην πυγμάχο της ΑΕΚ, έτσι τη μεταμόρφωση. Χθες, με την Κυριακή για την ακρίβεια, δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο ναι, ναι, ουσιαστικά. Όπου είχαμε τη δολοφονία στη σεπολιά του 34χρονου, μέχρι που φτάσαμε χθες το πρωί, μάλιστα, λίγο πριν από τις 9 η ώρα, στη δολοφονία, στην εψυχρό δολοφονία του 39χρονου πυγμάχου.